Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ, μαντέψτε πού, στην Pokémon Fire Red Omega Version as Lock Challenge, επεισόδιο 20. Και στο προηγούμενο επεισόδιο νικήσαμε το μεγάλο Κόγκα, χάσαμε βέβαια ένα Pokémon, το Girafarig, το Boring, για τον οποίο έλεγα πολλά ωραία πράγματα, αλλά τελικά ψώφισε μέσα σε ένα επεισόδιο, τέλος πάντων. Και για να το αντικαταστήσουμε, βάλαμε ένα Pokémon το οποίο θα το εγκαταστήσει επάξια και είναι όχι, λάθος, δεν βάλαμε κανένα Pokémon για να τον αντικαταστήσει ακόμα. Θέλω να περιμένω λιγάκι. Και θα αναρωτιέστε γιατί είμαστε στην Ballet Town αρχικά. Βασικά να μιλήσουμε λίγο στον Oak, έτσι, απλά να του πούμε τα νέα μας. Ναι, μπράβο Oak. Είμαστε στην Ballet Town γιατί σε αυτό το επεισόδιο έχω σκοπό να ξεκινήσω κάτι το οποίο για πολλούς είναι βαρετό, αλλά για εμένα είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω σε κάθε παιχνίδι. Γιατί μπορούν, γιατί είναι πολύ χρήσιμο γενικά, εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτό το πράγμα που θα κάνω ακούει στο όνομα Σερφάρισμα. Όχι στο διαδίκτυο όμως, αλλά σε όλη τη region. Και ξεκινώντας από την Ballet Town θα φτάσουμε πολύ μακριά. Αρχικά βασικά αυτό που θα κάνω είναι να πιάσω ένα Pokémon για την Ballet Town. Να θα πιάσουμε πολλά Pokémon σε αυτό το επεισόδιο. Ένα Pokémon για την Ballet Town. Διότι δεν έχουμε πιάσει ένα. Άμα το έχετε παρατηρήσει, δεν έχουμε πιάσει ένα Pokémon για την Ballet Town, οπότε μπορούμε να πιάσουμε κάτι καλό από το Super Road για την Ballet Town. Έχουμε ήδη χώρηση δυστυχώς, οπότε θα το ξαναπροσπαθήσουμε αυτό. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να σας το δείξω, αλλά ψάρεψα και όντως βγήκε ένα Seldar, το οποίο δεν είναι χώρηση, οπότε είναι ένα καινούριο Pokémon και μπορούμε να το πιάσουμε. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για το Seldar και να πήρα πάρα πολλές Great Balls, γιατί δεν μπορούσα να βρω Ultra Balls στα μαγαζιά τα οποία επισκεπτόμουν. Οπότε πήρα πολλές Great Balls και ελπίζω να πιαστεί το Seldar γρήγορα, γιατί μου σπάει τα νεύρα, ένα level 17 Seldar δεν μπορεί να πιαστεί σε μια Great Ball. Επιτέλους πιάστηκε και έχω πολλά ονόματα χρωστούμενα, η αλήθεια είναι, οπότε θα τα αρχίσω ένα-ένα. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο στη σειρά, Mr. Pickles. Θα το δώσω στο Seldar μου και συνεχίζουμε από κάτω, στη Route 21. Η οποία Route 21 έχει γρασίδια, οπότε θα πιάσουμε άλλο ένα Pokémon για αυτό το επεισόδιο, αλλά όχι νερού. Τάγγελα! Λοιπόν, είναι ένα Pokémon το οποίο δεν έχω σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσω ως Τάγγελα. Δηλαδή, πάντα ξέρω εγώ στα παιχνίδια που τα χρησιμοποιώ γίνεται Tangrowth. Αλλά νομίζω και ως Τάγγελα δεν είναι καθόλου άσχημο Pokémon. Το κάνουμε ένα Will-O-Wisp και θα ήταν νομίζω καλύτερο να το κάνουμε ένα Hypnosis. Δεν το σκέφτηκα. Poison Powder, γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό. Πάρε το χαμπάρι. Ή τουλάχιστον πιάσου Τάγγελα, σε παρακαλώ. Καλά, εμείς. Εγώ δεν φοβάμαι τον Τάγγελα. Το Τάγγελα πρέπει να φοβάται εμένα και πρέπει να δείχνει λίγο δέος, πώς θα σου το πω. Και να μην απλά μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Πρέπει να καταλαβαίνουν ότι έχει απέναντί του έναν ανώτερο αντίπαλο. Λοιπόν, είναι σε κίτρινη ζωή. Μπορούμε να το πιάσουμε τώρα. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τώρα μπορούμε να το πιάσουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν πεθαίνουμε, έτσι. 8, τέλεια. Λοιπόν, ακριβώς όπως το περίμενα. Πάμε στο Lavaboo τώρα. Ελπίζω να μην πεθάνει ο Alegwear. Και τώρα είναι η τελευταία μας ευκαιρία να πιάσουμε το Τάγγελα. Άμα δεν το πιάσουμε αυτή την Great Ball, δεν θα το πιάσουμε ποτέ. Διότι θα σηκωθεί και θα φύγει. Great Ball, κάνε το θαύμα σου. Πιάνουμε το Τάγγελα επιτέλους. Και τώρα θα πάω να δω τα άλλα nickname το οποίο μου έχετε πει. Οπότε θα περιμένετε λιγάκι. Το Pokémon, το nickname μάλλον το οποίο μου είπατε, έτσι για πλάκα όπως μου είπατε κιόλας, είναι αυτό ακριβώς εδώ πέρα. Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά θα το ονομάσω στο Τάγγελα. Και με μένα που έχετε μπλέξει μπορώ να χρησιμοποιήσω και το Τάγγελα. Πραγματικά πρέπει να το περιμένω. Όπα! Προσοχή, το ξέχασα τελείως αυτό. Ναι, με μένα που μπλέξετε μπορεί να περιμένετε να δείτε Τάγγελα μέχρι τους Elite Four. Παρόλο που δεν μου αρέσει σαν Pokémon. Όχι, δεν μου αρέσει βασικά. Δεν έχω, όπως σας είπα, δεν το έχω απλά καθόλου σκεφτεί να το χρησιμοποιήσω σαν Τάγγελα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλούς εκπαιδευτές, μόνο έναν βλέπω εγώ, αλλά δεν πειράζει, και οι οποίοι δεν είναι και τόσο χαμηλό level, είναι 46 level το Magikarp, μόνο σκεφτείτε. Φλωράλης, μπορείς να κάνεις το θαύμα σου και να νικήσεις το παντοδύναμο Magikarp, το οποίο μπορεί να σε σκοτώσει με το splash του και συνέχεια ναι, τον Gyarados. Τέλος πάντων, το κακό με την ομάδα μου όπως έχει είναι ότι δεν έχει μια electric type κίνηση και μπορεί να είναι πολύ κακό αυτό, γιατί τα Gyarados μπορεί να είναι μεγάλη απειλή. Εντάξει, τώρα παίρνουμε το Hydro Pump και γενικά ο Floralis το ελέγχει, αλλά θα ήθελα να βάλω ένα Electric type Pokémon στην ομάδα μου. Στο PC μου έχω βέβαια ένα Voltorb, στο οποίο Voltorb
Ναι, να βάλουμε τώρα ένα repel όμως, γιατί έχουμε πιάσει ήδη Pokémon. Έχω ένα Voltorb το οποίο με χαλάει πάρα πολύ η nature του. Είναι μια nature που ανεβάζει το speed και χαμηλώνει το special attack, που είναι άχρηστο για αυτό το Pokémon, ναι. Alleguar δεν πρέπει να κάτσει στη μάχη, εσύ είναι κακά πράγματα αυτά τα Pokémon. Τι έλεγα. Ναι, και αυτό με αποθαρρύνει από το να το χρησιμοποιήσω, γιατί είναι άχρηστο το nature. Θα ξεπερδέψουμε το Lantern πρώτα, άμα καταφέρουμε, μπράβο. Psychic, αυτό θα έκανε πολύ damage στο πενταλεύ μου. Α, οπότε θα αλλάξω λιγάκι, θα πάω στο Floralis. Και επίσης έχω και ένα Eevee, το οποίο έχω σκεφτεί να κάνω Jolteon, αλλά το Jolteon αργεί πάρα πολύ ή μάλλον δεν παίρνει ποτέ του μια καλή, αξιόπιστη Electric Type κίνηση και μένει, ξέρω εγώ, με το Thundershock. Και πρέπει να το βάλω TM για να είναι χρήσιμο από πλευράς Electric Type κινήσεων, ξέρω εγώ, το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό, όπα, κάτσε. Πήραμε και ένα Pearl, μπράβο, πήραμε ένα Μαργαριτάρι. Τι υπέροχος που είναι ο κόσμος, εσύ ψαρά τι έχεις. Έχει 4 Pokémon, θα σε κάνουμε ένα ωραίοτατο skip. Τέλεια, τέλεια, ήταν πάρα πολύ πολύ εύκολος. Οπότε εμείς συνεχίζουμε μπροστά στη ρούτα αυτή, η οποία έχει έναν trainer ο οποίος κουνιέται πέρα δόθε κυκλικά. Προσπαθεί να δείξει στους μαθητές της δευτέρας ηλικίου την ομαλή κυκλική κίνηση και να τη συνδυάσει με την άνωση. Πραγματικά, την άνωση νομίζω δεν την κάνουμε. Την κάνουμε στο δευτέρα ηλικίου δεν έχουμε κάνει άνωση, δεν ξέρω αν την κάνουμε τρίτη ηλικίου. Πάντως, τη θυμάμαι το γυμνάσιο, που μου την έσπαγε τα νεύρα, και στη δευτέρα ηλικίου δεν την έχω συναντήσει, στην πρώτη ηλικίου. Οπότε δεν ξέρω. Άμα είναι στην τρίτη ηλικίου, πολύ κακά νέα. Δεν μου αρέσει η άνωση. Από το λίγο που την ξέρω, είναι η δύναμη βασικά. Και ό,τι έχει να κάνει σχέση με δυνάμεις δεν μου αρέσει. Γιατί δεν τα έμαθα καλά στην πρώτη ηλικίου αυτά. Είχα έναν καθηγητή ο οποίος δεν μας τα έμαθε πάρα πολύ καλά. Και έχω κενά γενικά στις δυνάμεις, οπότε αυτό δεν μου αρέσουν γενικά από τότε οι δυνάμεις. Αλλά δεν σας νοιάζει, το μόνο που σας νοιάζει είναι να δείτε Pokémon και να δείτε μια άλλη δύναμη, τη δύναμη των Pokémon. Τη δύναμη με την οποία θα νικήσω, ή μάλλον τη δύναμη με την οποία θα κάνω... Δεν θα κάνω skip, ναι, θα τον κάνω skip βασικά, ψέματα. Τη δύναμη με την οποία θα κάνω skip τον Barboa και τα άλλα Pokémon. Έχει ένα Whiskas αυτός, οπότε θα την αφήσω λιγάκι τη μάχη, να δείτε λιγάκι Whiskas. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον είχα καιρό να δω Whiskas, να πολεμήσω κιόλας με Whiskas, το οποίο θα μας κάνει τη ζωή δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Θα πω για Magpans γιατί μου τελειώνουν και τα Sky Uppercut. Ναι, είναι έτσι αλανιάρικο και έχει αρκετά πλάκα το Whiskas σαν Pokémon. Μ' αρέσουν τα Whiskas, νομίζω, δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Οκτήλερη, και τα Οκτήλερη έχω καιρό να δω. Γενικά αυτά τα Pokémon του νερού τα οποία δεν είναι τόσο mainstream είναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οκτήλερη, ξέρω εγώ, Whiskas, ξέρω εγώ, τι άλλο δεν είναι mainstream. Groudont ίσως, άμα δούμε. Corsola, ακριβώς αυτό εννοούσα, Corsola. Και νομίζω τα Corsola έχουν γίνει Λακίνγκλερ, όχι τόσο, εντάξει. Τα Corsola έχουν γίνει και πολύ ενδιαφέροντα μπράβο παιδί μου, μπράβο Λαβερμπού. Πολύ ενδιαφέροντα Pokémon. Θα μου αφήσει να τελειώσω την πρότασή μου. Ναι, εγώ πάω να μιλήσω και απλά δεν το συνεχίζω εγώ. Έχουν γίνει ενδιαφέροντα Pokémon στην Pokémon Fire and Omega τα Corsola. Τους έχει αυξήσει αρκετά τα στατιστικά ο μεγάλος Ντραγιάνο. Και μπράβο μεγάλο Ντραγιάνο γι' αυτό. Μιλάω λες και είναι, ξέρω εγώ, κανένας μεγάλος γκουρού ή κάτι τέτοιο Ντραγιάνο. Ή κανένας μάστερ. Απλά είναι ένας καθημερινός άνθρωπος σαν εμένα, σαν και σένα, ο οποίος απλά θέλει να φτιάχνει παιχνίδια Pokémon για τον κόσμο. Το οποίο είναι πολύ καλό για μένα. Οπότε δικαιολογείται κάπως που του δίνω θεϊκές και γκουρού διαστάσεις του Ντραγιάνο. Έχει και έτσι ένα όνομα Ντραγιάνο και... Φτάσαμε στο Cinnabar Island. Δεν είχα καθόλου σκοπό να φτάσω από τώρα στο Cinnabar Island. Δεν ξέρω αν υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε τώρα στο Cinnabar Island. Αλλά εμείς φτάσαμε. Δεν θα το εξερευνήσω ακόμα. Είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου και θα πάω πάλι εκεί που είχα στο μυαλό μου να πάω. Λοιπόν, είμαστε στη Cerulean City απ' έξω και έβαλα. Εν τω μεταξύ, έβαλα το Rufus στην ομάδα μου, γιατί θα με βοηθήσει σε κάποια πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Και λοιπόν. Για τα Cerulean City έχουν πιάσει Pokémon, το θυμάμαι, στα γρασίδια αυτά. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα στη Cerulean City. Και αυτό δεν είναι να πηδάμε από τους φράχτες.
Αλλά αυτό είναι να πάμε πάνω στην Agate Bridge και να πάμε να σερφάρουμε από εδώ πέρα. Και στη συνέχεια μπορούμε να πάμε από εδώ πέρα. Και ναι, θα μπορούσα να έχω πάει και από άλλο δρόμο εκεί πέρα, τέλος πάντων. Εσύ μας δίνεις κάτι? Ναι, μας δίνεις κάτι, αλλά θυμάμαι ότι έχει κάτι σπουδαίο εδώ πέρα, κοντά. Και είναι ένα lucky egg αυτό το σπουδαίο πράγμα. Ναι, καλά το θυμόμουν. Είμαι πολύ περήφανος για μένα. Και δεν έπρεπε να δείξω κάτω από αυτό το φράχτη. Δεν πειράζει όμως. Ναι, πήραμε ένα πολύ πολύ χρήσιμο item εμείς, το lucky egg, το οποίο, για όσους δεν ξέρουν, ανεβάζει κατά πολύ, κατά πάρα πολύ τα XP τα οποία παίρνει ένα Pokémon σε μια μάχη. Και αυτό το δίνει στα Pokémon, οπότε εγώ θα το δώσω στον... θα το δώσω στο Λαβρεμπού για αρχή και θα το αλλάζω ανά τα μέλη της ομάδας μου. Αυτό μου αρέσει να κάνω όταν έχω το Lucky Egg. Και λοιπόν, το επόμενο μέρος που θα πάμε είναι... το Power Plant, κυρίες και κύριοι, ναι. Είναι ένα μέρος στο οποίο ήθελα καιρό να πάω. Και ο κύριος λόγος είναι διότι εδώ μέσα μπορείς να πιάσεις Pokémon του ηλεκτρισμού, τα οποία προηγουμένως σας έλεγα ότι τα θέλω και μπορούμε να πιάσουμε... Ω, το θυμάστε αυτό, το θυμάστε, στη... ποια ήτανε? Flora Sky Glazed. Που έλεγα Pikachu, Pikachu, Pikapi. Fake out, μην ψοφήσεις Pikachu. Μην ψοφήσεις Pikachu, αυτό πήγε να σε σκοτώσει Pikachu, δεν θέλουμε να πεθάνεις Pikachu. Είσαι ένα Pokémon το οποίο μου φαίνεται θα μπει κατευθείαν στην ομάδα μου αν δεν πιάσω κάτι καλύτερο από Electric Type Pokémon. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα Pikachu, ναι. Οπότε, Pikachu. Δεν μπορώ να σου ονομάσω κάτι άλλο από Pika Pika. Αν και έχω, χρωστάω και ένα ακόμα όνομα. Αλλά θα το δώσω, μην ανησυχείτε. Τα έχω σημειωμένα στο μυαλό μου. Το πήραμε και στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε λίγο το Power Plant. Έχει πολλά ωραία πράγματα να κάνεις στο Power Plant. Βάλουμε Repel. Και προχωράμε ίσια ευθεία. Είχε και στην Glaze ένα παρόμοιο πράγμα σαν Power Plant που δεν ήταν ακριβώς Power Plant. Όχι, το ξέχασα ότι υπάρχουν αυτές οι βλακίες οι οποίες κάνουν και boom. Όχι. Εντάξει, πάλι καλά, αυτό κλειδώθηκε στο rollout και είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει boom. Αλλά να σταματήσει να κάνει rollout, σε παρακαλώ, και εγώ να καταφέρω να φύγω μια φορά. Ξέχασα αυτές τις βλακίες, τα παλιό Electrode και Voltorb. Μην είσαι κι εσύ. Μπράβο, Thunder! Thunder! Όχι, σταματάω, εντάξει. Δεν σ' αρέσουν οι ACDC. Από ό,τι φαίνεται. Εδώ πέρα άλλο ένα παλιό Electrode, το οποίο από το οποίο θα προσπαθήσω να φύγω. Αν και ήταν, είναι κακό αυτό. Λοιπόν, για να είμαι καλυμμένος θα πάω στο Liverpool. Βασικά θα ξεκινήσω κιόλας με το Liverpool, το βάλω μπροστά για να απλά να μην μπορούν να εκρηγνηθούν ή όποιο είναι το ρήμα, τέλος πάντων, στη μάπα μου. Και ελπίζω αυτό να μην είναι. Μπράβο, αυτό είναι Thunderstone. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο item το οποίο δεν μπορεί να σου κάνει boom στη μάπα. Από εδώ έχουν κάτι άλλο. Πες μου ότι από εδώ υπάρχει κάτι. Χρήσιμο Zapdos! Ου, να πολεμήσω το Zapdos. Δεν μπορώ να το πιάσω βέβαια, αλλά μπορώ να το πολεμήσω. Δεν θα το πολεμήσω. Όχι επειδή φοβάμαι τα Zapdos ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή... Άστο. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τα θρυλικά μας. Είναι θρυλικά. Δεν ζουν για πάντα, οπότε γιατί να τα σκοτώνουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Δεν είμαι καθόλου δηλός, όχι. Καθόλου. Τέλος πάντων, θα σας ξαναδώ. Θα κάνουμε και το teleportation να το εφαρμόσουμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα σας δω ξανά στην επόμενη πόλη, η οποία είναι... Route 12, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε surf και να πάρουμε ένα υπερπολιτιμότατο skill swap. Επίσης, μπορούμε λίγο παρακάτω να κάνουμε surf για να περάσουμε απέναντι από θάλασσα. Αυτό είναι βασικά όλο, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, από εδώ έχει κάτι. Όχι, θα τα κοιτάξω από μόνος μου πάλι. Είμαστε στη Fuchsia City, νομίζω είμαστε στη Fuchsia City και μπορούμε να κάνουμε surf αυτό το μέρος και να πάμε σε αυτόν εδώ. Ο οποίος μας μαθαίνει το Soft Boil, το οποίο είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο κανένα Pokémon θα μπορεί να τη μάθει την κίνηση αυτή, αλλά είμαι και επίσης... Α, Celadon είναι βασικά, όχι στη Fuchsia, τη βλάκα που είμαι. Είμαι επίσης το ίδιο σίγουρος ότι κανένα Pokémon δεν θέλει να μάθει αυτή την κίνηση. Λοιπόν, και μόλις τώρα συνειδητοποιήσω ότι αυτή η region πραγματικά από surfing πράγματα δεν έχει τίποτα απολύτως, πραγματικά όμως. Καλό για σας, καλό και για μένα βασικά. Και τώρα απλά θα συνεχίσουμε αυτή την κάτω route εδώ πέρα, η οποία... Δεν έχει και πάρα πολύ δυνατά Pokémon από ό,τι μπορούμε να δούμε, οπότε θα νικήσουμε
θα τα κάνουμε skip βασικά. Έκανα skip και τον άλλο trainer. Πιστεύω να μην σας πειράζει πάρα πολύ που θα χάσετε αυτό το μεγάλο θέαμα να βλέπετε με έναν απολεμό των Pokémon, τον trainer με το Wooper και το Quillfish και μια άλλη βλακία την οποία δεν θυμάμαι. Γιατί πω κατευθείαν για Dream Eater? Το έκανα και στη μάχη που πολέμησα off screen. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί μπερδεύομαι έτσι? Μου τη πάει τα νεύρα. Τέλος πάντων, να την κοιμήσουμε τώρα και θα πάρουμε τα HP που χάσαμε πίσω από το μεγάλο Dream Eater. Όπως μου αρέσει να λέω, επανερχόμαστε Dream Eatery. Τα αστεία μου έχουν αρχίσει και παλιώνουν πραγματικά. Πρέπει να βρω καινούργια αστεία για να συνεχίσω να είμαι ψυχαγωγικός προς το κοινό μου, δηλαδή εσάς. Δεν ξέρω, είμαι ψυχαγωγικός. Question of the day, είμαι ψυχαγωγικός. Δηλαδή είμαι αστείος, δηλαδή, με άλλα λόγια. Ή δεν είμαι πραγματικά και απλά μου φαίνεται ότι είμαι αστείος. Βασικά δεν ξέρω. Το πιθανότερο είναι να μην είμαι αστείος. Skip. Είχε ένα Mantine, το οποίο είναι άλλο ένα από αυτά όχι mainstream, αντι-mainstream Pokémon τα οποία μου αρέσουν και θα... Με πείραξε λίγο βασικά που δεν το πολέμησα. Λοιπόν, αυτό τον trainer θα τον πολεμήσω on camera, διότι έχει παραγίνει το κακό με τα skip. Παραπιπτόντως έχω δώσει τώρα στο Floralis να κρατάει το Lucky Egg. Και κοιτάξτε, το είδατε πόσο πιο γρήγορα παίρνει τα XP. Το είδατε, το παρατηρήσατε, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Πάντως, τα παίρνει πιο γρήγορα τα XP πάντα. Οπότε για μένα από τα πιο πρακτικά, για τα πιο χρήσιμα αντικείμενα να κρατάει κάποιος μέσα στο παιχνίδι. Γιατί μπορεί να μην δίνει από μεριάς δύναμης ή στρατηγικής ή κάτι τέτοιο μέσα στη μάχη, αυτό εννοώ. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικό για το παιχνίδι, γιατί επιταχύνει την όλη διαδικασία του training και του να παίρνεις XP κατά πολύ πραγματικά. Και είναι κάτι χρήσιμο αυτό. Είναι πραγματικά, άμα παίξετε και έχετε κάνει grinding, έχετε προσπαθήσει μάλλον να κάνετε grinding, καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι να παίρνεις XP πιο γρήγορα και πόσο χρήσιμο άρα είναι το Lucky Egg σαν αντικείμενο. Εσύ έχεις δύο Pokémon, Poliwhirl, ok. Μ' αρέσουν τα Poliwhirl. Τα Poliwhirl έτσι είναι, δεν έχουν πολύ καλά stats, αλλά σαν έτσι μορφές μ' αρέσουν. Κοιτάξτε, πήγαμε 50 level και δεν πήραμε καν πάρα πολλά XP. Λοιπόν, εσύ πεθαίνεις έτσι, άμα έμενες και πήγαινε και κανένα revenge θα είχαμε πεθάνει εδώ και τώρα. Καλά που ψώφισες. Παρακάτω μία double battle. Θα πολεμήσουμε και σε αυτή την double μάχη, Cloyster και Starmie. Εμείς έχουμε Allewhere, γιατί έχω πάντα τον Allewhere σε αυτές τις μάχες, πραγματικά δεν χρησιμεύει να έχω Allewhere. Θα φύγει ο Cloyster και στη συνέχεια θα βάλουμε το φίλο μας τον Pentaleb, ο οποίος μπορεί να χτυπηθεί από Psychic και τώρα μάλιστα το σκέφτηκα. Αλλά ελπίζω Starmie να μην πας για Psychic στο Breloom, σε παρακαλώ μην το κάνεις αυτό. Μπράβο, Rapid Spin αυτό. Αυτό είναι το πνεύμα. Μα το ξέρω εγώ. Ούτως άλλως. Βασικά, ο Floralis είναι πιο γρήγορος από το Starmie. Αυτό δεν το περίμενα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα, μπορώ να πω. Τι είναι αυτά? Γιατί έχει 4 trainer εκεί πέρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί? Γιατί με κάνετε αυτά τέτοια πράγματα? Δεν θέλω. 5 Pokémon, skip. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, τον πολέμησα. Ακούστε με τι θα κάνω όμως τώρα. Θα σταματήσω το part αυτό εδώ πέρα. Διότι έχω, από ό,τι συνειδητοποίησα, έχω μόνο το Floralis, ο οποίος είναι χρήσιμος και πρακτικός απέναντι στα Water Type Pokémon. Και θα βάλω λογικά το Pika Pika στην ομάδα μου και στο επόμενο part θα συνεχίσω με το νερό. Θα πολεμήσω όλους τους υπόλοιπους trainer. Θα δώσω και έτσι την ευκαιρία στο Pika Pika να δείξει τη δύναμή του σε αυτούς τους εκπαιδευτές. Και θα φτάσουμε και στα Cinnabar Islands, ελπίζω, από μια άλλη διαδρομή. Οπότε θα έχουμε καλύψει όλες τις θαλάσσιες διαδρομές τις οποίες πρέπει να καλύψουμε. Πλάκα, έχουμε και ένα gym στη Saffron City, το οποίο δεν έχω ιδέα πότε υποτίθεται ότι πρέπει να το πολεμήσουμε. Τέλος πάντων, θα κάνω πρώτα εγώ τη Water Route και μετά θα πάω και σε αυτό το gym. Άμα είναι, όποτε είναι το πολεμήσω, το πολεμήσω. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, αλλά θα το κάνω. Οπότε, bye bye, question of the day, σας την είπα. Είμαι αστείος? Δεν ξέρω, λογικά είμαι, εντάξει. Τώρα, άμα πείτε όχι, θα είστε εσείς οι αστείοι. Χα, αντίο.